Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε μία ακόμη εκπομπή εδώ στο Euro Channel, εκπομπή μας Υγεία και Ευζήν, που την παρακολουθείτε κάθε Σάββατο στις 8 το απόγευμα και σε επανάληψη κάθε Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα. Σήμερα λοιπόν τα θέματα της εκπομπής μας ξεκινούμε με ένα θέμα το οποίο αφορά την ομορφιά, πλαστική χειρουργική λοιπόν για το πρώτο μέρος της εκπομπής, υγρό facelift. Facelift, το οποίο πραγματικά είναι και ανέμακτο, θα συζητήσουμε σήμερα με τον πλαστικό χειρουργό κύριο Θεοφάνη Παπαδόπουλο, ένα θέμα που σίγουρα πολλές φορές έχουμε έρθει σε δίλημα τι πρέπει να κάνουμε για τη γύρανση του προσώπου, για τους παράγοντες κληρονομικότητας που πολλές φορές έρχονται και μας απασχολούν και θέλουμε να πάρουμε κάποιες συμβουλές από το συγκεκριμένο γιατρό. Σήμερα θα μιλήσουμε για ομορφιά στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, το θέμα αφορά τον άνδρα. Πραγματικά, πολλές φορές ερχόμαστε σαν ζευγάρι με τον σύντροφό μας να πούμε ότι εμείς πάμε στο γυναικολόγο. Πόσες φορές όμως ένας άνδρας αποφασίζει να πάει στον ανδρολόγο και τι γίνεται όταν φτάνει μετά τα 50 και πρέπει να δει λίγο τον εαυτό του να κάνει ένα check-up. Μαζί μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είναι ο κύριος Πέτρος Δήμου, ιατρός χειρουργός ουρολόγος, με τον οποίο θα συζητήσουμε όλα αυτά τα φλέγοντα θέματα που πολλοί άνδρες δεν θέλουν να επισκεφθούν τον γιατρό του, τον ουρολόγο-ανδρολόγο. Και εδώ θα είμαστε για να λύσουμε εμείς τις απορίες και να σας δώσουμε απαντήσεις στα ερωτήματά σας. Αυτά είναι τα θέματα μας για σήμερα και πάμε να δούμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Στο στούντιο λοιπόν έχει έρθει ο πρώτος μας καλεσμένος. Ώρα να σας συστήσω τον πλαστικό χειρουργό κύριο Θεοφάνη Παπαδόπουλε. Καλησπέρα σας, γιατρέ. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε η ευκαιρία μία φορά ακόμα μετά από αρκετά χρόνια πριν να μπορέσουμε να συζητήσουμε ένα θέμα ιδιαίτερα ενδιαφέρον που αφορά την ομορφιά, που αφορά το πρόσωπό μας και το σώμα μας μερικές φορές. Σήμερα όμως θα μιλήσουμε πρώτα για το πρόσωπο που πραγματικά ενδιαφέρει όλες τις γυναίκες και όχι μόνο τις γυναίκες, γιατί ενδιαφέρει και τους άνδρες. Το facelift, το liquid facelift, το οποίο είναι το υγρό facelift, το οποίο γίνεται πάρα πολλές φορές από εξειδικευμένα άτομα πάνω στην πλαστική χειρουργική, είστε εσείς αυτοί οι οποίοι θα μας κατευθύνετε για να μπορέσουμε να έχουμε ένα πιο όμορφο, φρέσκο και νεανικό δέρμα. Ναι, είναι μια διαδικασία η οποία είναι έξω από το χειρουργείο, γίνεται σε επίπεδο απλού ιατρείου, δεν χρειάζεται χρόνο αποθεραπείας ιδιαίτερο, μπορεί κανείς να πάει στη δουλειά του την επόμενη μέρα. Συνεπώς είναι μια διαδικασία για άτομα τα οποία δεν θέλουν να χειρουργηθούν για δικούς τους λόγους, ναι. Και δεν περιλαμβάνει κλινική, αίθουσα χειρουργείου κλπ. Και αποθεραπείες θα λέγαμε. Ναι, ναι. Κάποιοι από τους παράγοντες που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε που οθούν μια γυναίκα και γιατί όχι και έναν άντρα να κάνει κάποιες έτσι μικροεπεμβατικές μεθόδους ανέμακτες θα λέγαμε, είναι και η γύρανση η οποία έρχεται σε κάποια στιγμή στον οργανισμό μας και φαίνεται και στο πρόσωπό μας. Η κληρονομικότητα, γιατρέ, παίζει μεγάλο ρόλο στο θέμα της, του τι θέλουμε να κάνουμε κάποια στιγμή. Εάν θέλουμε να ιεραρχήσουμε την απάντηση, ξεκινάμε από την κληρονομικότητα που είναι ο κύριος λόγος. Δηλαδή υπάρχουν άτομα τα οποία θα, λόγω γονιδίων θα γεράσουν γρηγορότερα, με ταχύτερο ρυθμό. Να μην ξεχνάμε ότι η γύρανση ξεκινάει λίγο πριν τα 30 και συνεχίζει μέχρι τα βαθιά γεράματα. Συνεπώς, ναι, μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες δεν οφείλονται σε αρρώστιες, διότι η κληρονομικότητα είναι ο πρώτος παράγον και μετά υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι θα τους αναφέρουμε στη συνέχεια. Και σαν εξωγενείς παράγοντες σίγουρα ας μιλήσουμε λίγο και για τη χαλάρωση, η οποία και αυτή σε ποια ηλικία έρχεται, γιατρέ, να προστεθεί μέσα σε όλα αυτά που μας προβληματίζουν. Η χαλάρωση αρχίζει νωρίς. Συνεπώς, η χαλάρωση του δέρματος, που σημαίνει χαλάρωση, μειωμένη παραγωγή κολαγόνου και ελαστίνης στο δέρμα και ουσιαστικά βλέπουμε μία χαλάρωση όπου χάνει την ελαστικότητα το δέρμα του και κρέμεται προς τα κάτω. Mm-hmm. Δηλαδή έχει μία θέση μη φυσιολογική σε σχέση με νεότερα άτομα. Είναι η βαρύτητα που λέμε, που έρχεται και αυτή μέσα σε όλα, να προσθέσει
ηλικία θα λέγαμε, γιατί όλα αυτά που συζητάμε τώρα, η κληρονομικότητα, γενικά η γύρανση, η χαλάρωση, προσθέτει χρόνια όσο και να μην θέλουμε να το παραδεχτούμε και υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες που μειώνουν το κολαγόνο και την ελαστίνη στο δέρμα μας και εδώ θα θέλαμε να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται και ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες, ας πούμε η ηλιακή ακτινοβολία, η οποία μας αρέσει τόσο πολύ το καλοκαίρι να καθόμαστε στον ήλιο, πόσο όμως κακό μας κάνει. Λοιπόν, ξεκινώντας από τους εξωγενείς παράγοντες που μας ενδιαφέρουν, ο πρώτος παράγοντας που ουσιαστικά το λέμε φωτογύρανση οφείλεται στην UVA ακτινοβολία, στις ακτίνες δηλαδή οι οποίες καταστρέφουν και ελαττώνουν την παραγωγή κολαγόνου και ελαστίνης στο δέρμα. Αυτή είναι ο πρώτος λόγος. Αν τα βάλουμε στη σειρά, ο επόμενος λόγος είναι η μειωμένη πρόσληψη βιταμινών. Mm-hmm. Δηλαδή κάνουμε δίαιτες στις οποίες δεν προσλαμβάνουν συγκεκριμένες βιταμίνες. Οι βιταμίνες που μας ενδιαφέρουν για την αναγέννηση αυτών των δύο στοιχείων του δέρματος είναι η Α, η Σ, η Ι και η Φ. Μάλιστα. Είναι άλλες υδατοδιαλυτές, άλλες μέσα στο, ναι, στο αίμα μας διαλύονται, μέσα στο λίπος θα λέγαμε. Επομένως, αυτές τις βιταμίνες εμείς θα πρέπει με κάθε τρόπο να τις αναπληρώνουμε, να προσπαθούμε δηλαδή στο σώμα μας με τη διατροφή, είτε με κάποια συμπληρώματα, ίσως κάποιες στιγμές που μπορεί να πάρουμε, να τις έχουμε πάντοτε μέσα στον οργανισμό μας για να Σωστά. έχουμε ένα υγιές και λαμπερό δέρμα. Δεδομένου δεν έχουν αποθήκες. Συνεπώς, αυτές οι συγκεκριμένες βιταμίνες πρέπει να τις παίρνουμε σε καθημερινή βάση. Μάλιστα. Επίσης υπάρχουν και κάποιοι ορμονικοί παράγοντες, θα λέγαμε, που έρχονται σε κάποια ηλικία γυναικών, κάτι επιτοπλίστων και ανδρών, που προστίθενται και αυτές ναι. οι αλλαγές πάνω στο σώμα μας και στο δέρμα μας. Οι ορμονικές αλλαγές αφορούν, όπως όλοι ξέρουμε, την εγκυμοσύνη, την εμεινόπαυση, μπορούμε να πούμε το ζαχαρό διαβήτη. Και όταν λέμε εμεινόπαυση δεν μιλάμε μόνο για γυναίκες, έτσι. Ναι. Αυτό αφορά και τους άντρες. Συνεπώς, αυτές είναι οι βασικές ορμονικές αλλαγές που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της ζωής. Άρα, άτομα τα οποία είναι σε αυτή την κατάσταση μπορεί να εμφανίσουν πιο γρήγορα χαλάρωση του δέρματος, του προσώπου. Ακόμα θα λέγαμε ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η μείωση, η αύξηση του βάρους. Όταν λέμε με μείωση, σίγουρα έχουμε χαλάρωση. Η αύξηση σίγουρα προσθέτει λίπος στο δέρμα μας και στους ιστούς. Οπότε μπορεί εκεί τα πράγματα να γίνονται λίγο καλύτερα, αλλά ενοχλεί τον καθένα όταν προσλαμβάνει περισσότερα κιλά. Ναι, σωστά. Διότι όπως ξέρετε, η αύξηση του βάρους πάνω από το 10-15% του φυσιολογικού αρχίζει και διατείνει το δέρμα, με αποτέλεσμα αν κάποιος βάλει 20-30-50 κιλά και τα χάσει, ναι, το δέρμα δεν θα επανέλθει, οπότε εκεί πλέον δεν γίνεται τίποτα. Μιλώντας για το σώμα, πρέπει να κάνουμε επεμβάσεις όπου περισσεύει δέρμα. Αλλά ναι, τουλάχιστον αν κανείς κρατάει αυτό το 10-15% του φυσιολογικού και δεν ανεβοκατεβαίνει, ή δεν κάνει και εξαντλητικές δίαιτες, διότι αυτό ήταν το επόμενο που υπάρχουν θα άτομα να που μπαίνουν πλέον σε άλλη ειδικότητα, στη φάση της νευρικής ανορεξίας και αυτά τα άτομα χάνουν πάρα πολλά κιλά, καταντάνε να έχουν 45 κιλά και λιγότερο, οπότε ένα άτομο το οποίο έχει πάρα πολλά κιλά και φτάνει να είναι κάτω από το φυσιολογικό, προφανώς ισχύει το προηγούμενο ότι έχει μια αυξομοίωση μεγάλη, άρα το δέρμα δεν επανέρχεται όπως δεν επανέρχεται ένα ρούχο που ξεχυλώνει. Στο σημείο αυτό, γιατρέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την αυξομοίωση που έχουμε στο δέρμα λόγω της εγκυμοσύνης, λόγω κάποιων άλλων παραγόντων. Έχουμε μία αφυδάτωση. Αυτή η αφυδάτωση του δέρματος έρχεται να προστεθεί λοιπόν στο σύνολο των προβλημάτων που έχουμε. Είναι γνωστό ότι το νερό είναι ο κύριος παράγοντας που δίνει τον όγκο και το βάρος στο σώμα μας. Δηλαδή είναι περίπου το 70% είναι νερό, αν θα μπορούσε να αναλυθεί. Άρα λοιπόν ένα άτομο το οποίο δεν πίνει νερό, στο τέλος θα έχει μία αφυδάτωση όπως το λέτε εσείς, η οποία θα εκδηλωθεί με ανάλογη εικόνα στο δέρμα του. Συνεπώς πρέπει να πίνουμε νερό, γιατί χωρίς νερό δεν δουλεύει ο οργανισμός. Δεν δουλεύει γενικά ο οργανισμός. Και πάνω σε όλα αυτά, εγώ θα ήθελα να προσθέσω ότι πολλές φορές παρατηρείται και μία περίεργη μείωση ανακατανομή του λίπους. Δηλαδή, τι συμβαίνει στην περίπτωση αυτή στο σώμα μας. Λοιπόν, αυτό που βλέπουμε εμείς κατά τη διάρκεια της ζωής είναι ότι όταν περνάει η ηλικία, αρχίζει το λίπος να χάνεται και οι περιοχές που συνήθως χάνεται είναι το μέτωπο και τα μάγουλα. Συνεπώς, εκεί φαίνεται ότι έχει λεπτύνει το δέρμα πάρα πολύ, με αποτέλεσμα
να δείχνει ατροφικό και ίσως γυρασμένο. Τώρα, οι περιοχές που κατεβαίνει το λίπος προς τα κάτω είναι γύρω από το στόμα, είναι στο πηγούνι, στο λαιμό κλπ. Και στο οβάλ του προσώπου. Συμφωνώ μαζί σας και νομίζω ότι σε κάποιες υπάρχει και ατροφία και χαλάρωση των μυών. Δηλαδή αυτό σημαίνει στο πρόσωπο κάποια εκφρασή ότι αλλάζει. Τι συμβαίνει εκεί όταν αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα? Γενικότερα όταν έχουμε ατροφίες στο δέρμα, αυτά ακολουθούν και οι μυς, ακολουθούν και τα οστά. Συνεπώς ατροφούν οι μυς, ατροφούν τα οστά και προστίθεται στη γενικότερη εικόνα της χαλάρωσης. Άρα δεν έχουμε όγκο στο πρόσωπο. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε και κρατάω την τελευταία λέξη για όγκο στο πρόσωπο και μου δίνει έτσι τη σκέψη να συζητήσουμε και να μπούμε στο νόημα της σημερινής μας εκπομπής που αφορά το γέμισμα. Όταν λέμε όγκο εννοούμε γέμισμα του προσώπου. Πώς πετυχαίνουμε το γέμισμα του προσώπου? Λοιπόν, σε περιοχές οι οποίες έχουν χάσει όγκο και εκείνο που μπορούμε να δούμε άμεσα είναι το λίπος κάτω από το δέρμα, ναι, είναι συνήθως τα μάγουλα όπως προαναφέραμε. Συνεπώς τα μάγουλα θα πάμε βαθιά, θα δώσουμε όγκο χαμηλά κοντά στο ζυγωματικό, οπότε σηκώνοντας όλη αυτή την περιοχή θα μειωθούν και οι ρητίδες επιφανειακές. Βέβαια, οι ρινοχυλικές ή αυτές που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια που γελάμε είναι ρητίδες οι οποίες θα πρέπει να γεμιστούν σε επίπεδο πιο επιφανειακό. Μάλιστα. Όταν λοιπόν ξεκινώντας μια τέτοια θεραπεία, οι ρητίδες επιφανειακές οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή που δίνουμε όγκο, δηλαδή στα ζυγωματικά, απαλύνονται. Έτσι. Άρα λοιπόν το γέμισμα αφορά πρώτο το βάθος και το όγκο των παριών, όπως λέμε, των μήλων, και μετά οι ρινοχυλικές και λοιπά. Θα δείξουμε ένα σχήμα στο τέλος ποιες περιοχές μπορούμε να δουλέψουμε και τι αποτελέσματα, μάλιστα, αναμένουμε. Επομένως θεωρούμε μία λύση στο πρόβλημα αυτό, την ανέμακτη πλέον αυτή μέθοδο, η οποία είναι μέσω του υαλουρονικού και που είναι το θέμα της συζήτησής μας. Είναι το υγρό facelift που κάνουμε πλέον. Και εδώ όμως έχω να σας πω, διαβάζοντας και κάνοντας έτσι μία έρευνα, ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία μερικοί άνθρωποι δεν τα δίνουν πολύ μεγάλη σημασία. Το κυριότερο από όλα είναι, εγώ θα έλεγα, ότι κάνουν κάποιες κινήσεις, θα το έλεγα παρακάτω, αλλά νομίζω αξίζει να το συζητήσουμε, κάποιες κινήσεις οι οποίες γίνονται μέσω του ίντερνετ και προσπαθούν να τα κάνουν μόνοι τους. Αυτό, ας το συζητήσουμε λίγο, γιατί έχουμε να δούμε και κάποιες φωτογραφίες τι θα κάνουμε τους γιατρούς μετά. Λοιπόν, όπως είπατε προηγουμένως, ο κύριος τρόπος να δουλέψουμε την απώλεια όγκου είναι να προσθέσουμε όγκο και αυτό, ναι, γίνεται με το υαλουρονικό οξύ, το οποίο είναι ένα υγρό παχύρευστο και το χρησιμοποιούμε για αναπλήρωση όγκου και κατασκευάζεται σύμφωνα με πρότυπα και προδιαγραφές και ISO. Και ISO κλπ. Άρα λοιπόν η διανομή αυτού του υλικού γίνεται πάντα μέσω εταιριών, μάλιστα, προς τους χρήστες, δηλαδή προς τους γιατρούς. Συνεπώς, οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί και κάποιος θέλει να παραγγείλει από το ίντερνετ, δεν έχει την πιστοποίηση και δεν ξέρουμε τι είναι. Αυτό έχει γίνει μια μάστιγα εδώ και 4-5 χρόνια στην Αμερική, που ο καθένας αγοράζει και τσιμπιέται χωρίς να ξέρει τι είναι. Από μόνος του. Ναι. Δηλαδή, οι εταιρείες κάνανε μια καμπάνια να ενημερώσουν τον κόσμο, μην αγοράζετε από site τα οποία δεν ξέρετε, διότι έχουν παρατηρηθεί να πουλάνε προϊόντα τα οποία άλλα διαφημίζουν και άλλα είναι στην πραγματικότητα και μπορεί να προκαλέσουν και προβλήματα αν δεν είναι το γνήσιο υαλουρονικό οξύ. Συμφωνώ μαζί σας, γιατί τα προβλήματα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν μπορεί να είναι περισσότερα για τη διόρθωση και οικονομικά σύμφορα σε σχέση με αυτό που πάνε να κάνουν σε ένα πλαστικό χειρουργό, που το θέμα είναι ότι εκεί γίνονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, με τρόπους οι οποίοι έχουν να κάνουν με αντισηψία. Όλα παίζουν ρόλο, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν φλεγμονές που θα δημιουργήσουν άλλα προβλήματα. Αυτά θα τα συζητήσουμε και παρακάτω.
Απλά ήθελα να επιστήσουμε λίγο την προσοχή λόγω της ερώτησης που είχαμε πριν από λίγο. Και όμως, γίνονται πάρα πολλά και ας είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πού θα αποτανθούμε και με τι τρόπο θα γίνουν όλες αυτές οι διορθωτικές μικροεπεμβάσεις στο πρόσωπό μας. Γιατρέ, η μεταφορά του λίπους είναι ένας άλλος τρόπος, ο οποίος έρχεται να μας δώσει μία λύση και θα έλεγα ότι είναι λίγο πιο μακροχρόνια αυτή η λύση. Είναι μεταφορά λίπους αυτόλογου λίπους. Ναι, είναι λίπος από τον ίδιο τον οργανισμό, το οποίο το καθαρίζουμε, το φυκοκεντρούμε και πλέον κάνουμε ενέσεις λίπους για να δώσουμε όγκο, έτσι, δεν είναι, ναι, για τις επιφανειακές ρητίδες, αλλά είναι μπορεί να δουλέψει και στις... το θέμα του, ναι, λίπους αυτού. Μπορεί στο να δουλέψει δέρμα και στις δεινοχυλικές, μπορεί να δουλέψει και στα μήλα. Συνεπώς, το λίπος, εφόσον όλα γίνουν σωστά, θα κρατήσει γύρω στους 20-24 μήνες και μία επανάληψη μπορεί να κρατήσει 3 χρόνια μετά από την πρώτη εφαρμογή. Μάλιστα. Συνεπώς είναι πιο μακροχρόνιο, δεν έχει κόστος αγοράς όπως είναι τα υλικά που αναφέραμε και έχει συγκεκριμένες ενδείξεις. Δεν είναι για λεπτές ρητίδες, δεν είναι για πολύ μικρές ρητίδες και είναι, ναι, κυρίως για όγκο σε πολύ βαθιές ρητίδες ή στα μήλα. Είναι για το γέμισμα περισσότερο, το, ναι, οποίο και μένει σταθερό αυτό. Αλλά μία πορεία μου είναι, γιατρέ, το γέμισμα με το αυτόλογο λίπος στο πρόσωπο, όταν κάποιος βάλει κιλά, γεμίζει περισσότερο αυτό? Είναι μία λεπτομέρεια η οποία πολλές φορές είναι αντιφατική με κάποια θέματα τα οποία συζητάνε οι γιατροί. Λένε, δοκίμασε να κάνεις ένα υαλουρονικό για αρχή, να δεις πώς θα πάει, το οποίο θα φύγει και λίγο πιο σύντομα από το πρόσωπό σου, παρά να ξεκινήσεις από μία μέθοδο η οποία πραγματικά μπορεί να μείνει λίγο περισσότερο στο πρόσωπο. Συμφωνείτε? Ναι, βέβαια, να σας εξηγήσω τώρα, αυτά είναι καθαρά τεχνικά θέματα, ότι το λίπος που μεταφέρουμε τις πρώτες τρεις μέρες ζει από τα υγρά της περιοχής. Στην τρίτη μέρα αρχίζει και δημιουργούνται καινούργια αγγεία. Συνεπώς αυτό το μεταφερόμενο και μεταμοσχευμένο λίπος θα επιβιώσει με τα δικά του αγγεία. Άρα λοιπόν, αν βάλετε κιλά και υπάρχει αυτό το λίπος, θα πάρει και εκεί, θα φουσκώσουν όμως τα λιποσφαίρια. Έτσι. Ναι. Συνεπώς αυτό δεν είναι που μας ενδιαφέρει να βάλουμε κιλά, μας ενδιαφέρει να, δείξει να, πιο, να πιο δείξουμε υγιές την περιοχή πιο υγιή και όχι άδεια. Έτσι. Επειδή θα μείνουμε λίγο σε αυτό το θέμα και οι πληροφορίες που μας δίνετε είναι πολύ σημαντικές και τα τηλέφωνα της εκπομπής μας είναι ανοιχτά για τις ερωτήσεις των τηλεθεατών, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτού του είδους η μικρή επιδιόρθωση στο πρόσωπο γίνεται στο ιατρείο. Μπορεί κάποιος να κάνει την θεραπεία αυτή με το αυτόλογο λίπος για το πρόσωπο στο, ναι, ιατρείο σας? Μπορεί να γίνει στο ιατρείο, γίνεται με τοπική αναισθησία βέβαια, γιατί υποτίθεται παίρνουμε από κάπου λίπος, πρέπει να είναι η περιοχή. Όταν λέμε από κάπου, ίσως από την κοιλιά, είναι το πρώτο εύκολο, ναι, ναι, σημείο. Ναι. Είναι η κοιλιά το πρώτο σημείο, είναι το λίπος το οποίο είναι πιο εύκολο να το πάρουμε και είναι το λίπος το οποίο θα κρατήσει καλύτερα. Παλιά, μάλιστα, παίρναμε και από τους γλουτούς, αλλά εντάξει, είναι πρακτικό το θέμα, δεν μπορεί τους να κάτσει τους μετά. Τους γλουτούς γιατί... πολλές φορές, ενώ την κοιλιά δεν τη θέλει κανείς, θα έλεγα. Λοιπόν, ναι. Να σας ρωτήσω, γιατρέ. Δεν μιλάμε για ποσότητες, έτσι. Μιλάμε για ποσότητες, οι οποίες θα είναι 4, 5, 6, 10 ml. Αυτά είναι δηλαδή. Το οποίο χρησιμοποιείται. Δεν θέλει το πρόσωπο πάρα πολύ. Στις δύο πλευρές του προσώπου. Τώρα, όσον αφορά κάτι άλλο που υπάρχει, είναι μια τοξίνη, η βουτουλινική τοξίνη. Βουτουλινική τοξίνη του Α, γιατί υπάρχει και Β, ναι, που είναι για τα ζώα. Έτσι, για να... Ωραία, και κάντε μας ένα διαχωρισμό εφαρμογή λίγο της, της μεθόδου αυτής, η οποία είναι συμπληρωματική. Ναι, τα εργοστασιακά ονόματα είναι το Botox και το Dysport που κυκλοφορούν στην Ευρώπη και στην Αμερική. Συνεπώς, αυτό είναι ένα φάρμακο το οποίο παραλύει, κάνει μια μικρή πάρεση παροδική στις περιοχές που θέλουμε να μειώσουμε τις ρητίδες έκφρασης, όχι τις βαθιές και μόνιμες ρητίδες. Γιατί όπως είπαμε, οι βαθιές και μόνιμες ρητίδες θέλουν γέμισμα. Μάλιστα. Συνεπώς, η βουταλική τοξίνη είναι ένα φάρμακο το οποίο είναι lunch time therapy, το κάνεις και φεύγεις, πας στη δουλειά σου και γίνεται σε περιοχές οι οποίες έχουν μεγάλη κινητικότητα. Αυτές οι περιοχές είναι κυρίως το μέτωπο, το μεσόφριο, οι ρητίδες της μύτης που λέγονται bunny lines, ναι, είναι ο κατασπών τη γωνία του στόματος που έχουμε δηλαδή ένα θλιμμένο ύφος, οπότε ανεβαίνει ο μυς προς τα πάνω, στη γωνία που το τραβάει προς τα κάτω και οι κάθε ρητίδες που οφείλονται σε ένα ταλαιπωρημένο μειώδες πλάτισμα που είναι στο λαιμό ένας μυς πολύ λεπτός αχαρτώνει, ο οποίος όταν αρχίζει και κάνει ρογμές στην έκφραση του γέλιου που δείχνουμε τα δόντια δημιουργούνται κάθετες ρητίδες
έντονες, οι οποίες μπορούμε να τις μειώσουμε στην, με την έννοια της παράλυσης και μία έκφραση σε εκείνο το σημείο. Και όταν μιλάμε για παράλυση, δεν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι φοβερό. Να το πούμε πάρεση. Πάρεση, η οποία έτσι είναι πιο έτσι εξευγενισμένη λίγο λέξη. Και όλοι θα ξέρουν ότι τα αποτελέσματα ενός μπότοξ δεν είναι μόνιμα, είναι περίπου σωστά γύρω στους 3-4 μήνες και όταν κάποιος 4 ξεκινάει... 4 μήνες και μπορεί, ναι, να πάει και 5. Η πρώτη εντύπωση και η πρώτη έτσι έκφραση των γυναικών ή των ανδρών που χρησιμοποιούν τη μέθοδο αυτή, νομίζω ότι είναι πραγματικά ένα θαύμα στο πρόσωπο. Βλέπουν να τεντώνει το πρόσωπο, να τεντώνει καλύτερα θα έλεγα το μέτωπο, θα ανεβαίνει το φρύδι. Φαίνεται πιο όμορφο και πιο εκφραστικό το βλέμμα, το μάτι γίνεται πιο, ναι, σαγηνευτικό θα έλεγα. Έχουν όλα τα καλά. Φυσικά όμως πρέπει να μας πείτε και κάποια αρνητικά πάνω στο θέμα αυτό, αν υπάρχει κάποια παρενέργεια. Η μόνη παρενέργεια είναι όταν πάει κανείς πολύ κοντά στα φρύδια, τότε μπορεί να έχεις μια πτώση του άνου βλεφάρου. Μάλιστα. Όπως είπαμε, είναι παροδικό. Αυτό όμως σε έναν έμπειρο γιατρό δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο να συμβεί. Η μόνη επιπλοκή είναι αυτή, μιλώντας για την βοταλική τοξίνη. Έχουμε να δείξουμε κάποιες φωτογραφίες στους τηλεθεατές. Καλό θα είναι να ξεκινήσουμε, ναι, λίγο από την αρχή. Καταρχάς να πούμε ότι αυτές οι δύο μέθοδοι, ναι, όταν συνδυάζονται δίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Ότι αναφερόμαστε σήμερα σε πρόσωπο τα οποία είναι περίπου μέχρι 50 ετών, δεν είναι όταν υπάρχει μεγάλη χαλάρωση πλέον πηγαίνουμε στο χειρουργείο γιατί δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Και εδώ στην πρώτη εικόνα μπορούμε να πούμε την αναλογία. Οι περιοχές που μπορούμε να δουλέψουμε το γέμισμα με αλουρονικό αφορούν και τα χείλη που δεν αναφέραμε. Εδώ η ανατομία λέει ότι το άνω χείλος φυσιολογικά πρέπει να είναι το 1 τρίτο και τα 2 τρίτα να είναι το κάτω χείλος, έτσι όπως φαίνεται. Εδώ είναι η γράμμωση, το περίγραμμα του άνω χείλους που το λέμε τόξο του έρωτα, γιατί μοιάζει με τόξο. Και στην τρίτη εικόνα βλέπουμε το φίλτρο. Αυτά είναι τα βασικά σημεία που θα μπορούσε κανείς να επέμβει για να έχει ένα καλό, όμορφο αποτέλεσμα, γιατί θεωρείται και εδώ βλέπουμε ένα άμεσο αποτέλεσμα με γέμισμα με υαλουρονικό στο περίγραμμα, το οποίο ακριβώς δίνει μία άλλη αίσθηση. Και εδώ έχει, εκτός από το περίγραμμα, έχουμε και το προχειλίδιο που είναι ακριβώς κάτω από το φίλτρο, στο κέντρο του χείλους, το οποίο το βλέπουμε πιο έντονο σε παιδάκια, μωρά κλπ. Βρέφη. Είναι το κεντρικό κομμάτι του χείλους που πρέπει να προεξέχει βάση της ομορφιάς λίγο προς τα μπρος. Είναι πάρα πολύ. Εδώ... Εδώ έχουμε συνδυασμούς όλων αυτών που είπαμε. Δηλαδή, ναι, βαθιές ρητίδες ή αλουρονικό, μάγουλα ή αλουρονικό, μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς και λίπος, και το μπότοξ ή το ντισπόρτ, το οποίο βοηθάει στο να μην κάνει συσπάσεις το μέτωπο. Μάλιστα. Μπορούμε να δείξουμε 2-3 έτσι, που αυτές οι κυρίες δεν έχουν κάνει lifting, έτσι. Πρέπει να επιλέγει κανείς ο γιατρός τα συγκεκριμένα περιστατικά για να έχει ένα αποτέλεσμα που να αξίζει τον κόπο να το κάνει, γιατί όπως είπαμε έχει κόστος αγοράς το υλικό. Ναι, να δούμε λίγο ακόμα μία και πάμε λίγο να δούμε μία εικόνα στην οποία έχουμε όλες τις περιοχές του προσώπου που θα μπορούσε κανείς να επέμβει. Συνεπώς, όσο πιο πολλές περιοχές έχουμε, ανεβαίνει και το κόστος, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό είναι μία ενδεικτική εικόνα για να ξέρετε ότι υπάρχει το μέτωπο, το οποίο παρουσιάζει μόνιμες ρητίδες ή και ρητίδες έκφρασης, πέφτει το φρύδι, ιδίως στις γυναίκες δεν είναι καλό αυτό, το μεσόφριο, οι ρητίδες στη μύτη, οι οποίες λέγονται bunny lines, έτσι, είναι τα μήλα, κατεβαίνοντας είναι ο τονισμός της γωνίας της κάτω γνάθου κοντά στο αυτί, είναι οι γραμμές του γέλωτος, δηλαδή οι ρινοχυλικές, είναι η κατάσπαση της γωνίας του στόματος, είναι τα χείλη που προαναφέραμε, είναι το πηγούνι που καμιά φορά μπορεί κανείς να το γεμίσει και να δώσει όγκο χωρίς να μπαίνει στο χειρουργείο με θέματα, είναι οι κάθετες γραμμές στο λαιμό, είναι το σημείο ακριβώς της κάτω γραμμής της κάτω γνάθου που καμιά φορά υπολείπεται γιατί αλλού μαζεύει λίπος και αλλού χάνει λίπος
και θέλουμε μια σχετικά ίσια γραμμή. Βλέπετε λοιπόν ότι έχει πάρα πολλές περιοχές που μπορεί κανείς να επέμβει, όπως είπαμε, με τον μπότοξ που αφορά την κινητικότητα του μετώπου των ματιών γύρω από τα μάτια, τις κάθετες γραμμές στον λαιμό και βέβαια το γέμισμα με τα ενέσιμα φίλερ, τα οποία όπως είπαμε είναι κατά κύριο λόγο υαλουρονικά. Όλα αυτά θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για ένα συνολικά έτσι όμορφο πρόσωπο το οποίο κατεβάζει 10 χρόνια θα έλεγα σίγουρα γιατρέ όταν γίνονται κάποιες μικρές τέτοιες θεραπείες και επεμβάσεις. Ναι, καταρχάς θα πρέπει κανείς να μιλάει με τον εαυτό του και να αποφασίζει τι θέλει να κάνει. Και από εκεί και πέρα ο γιατρός θα το κατευθύνει αν μπορούν αυτά που σκέφτεται να γίνουν και ως ποιο σημείο. Όπως το κάνουμε κυρίως για τον εαυτό μας. Δεν το κάνουμε γιατί θα βγούμε σε ένα δημόσιο μέσο να μιλήσουμε. Το κάνουμε γιατί βλέπουμε κάθε πρωί τον εαυτό μας στον καθρέφτη. Όπως αισθάνεται επομένως ο καθένας και επειδή τα δύο τελευταία λεπτά της εκπομπής του πρώτου μέρους είναι αφιερωμένα σε εσάς, τις φίλες και στους φίλους που μας παρακολουθούν, γιατί το πρώτο μέρος σε λίγο τελειώνει, να δώσουμε κάποιες πληροφορίες σχετικά με το. Να πούμε ότι είναι μία απλή μέθοδος, η οποία χρειάζεται μερική τοπική αναισθησία, γιατρέ, ώστε να γίνει η παρέμβαση αυτή μέσω του υαλουρονικού. Κοιτάξτε, υπάρχουν περιοχές οι οποίες μπορεί να γίνει μια στελεχεία τοπική αναισθησία. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν, και μιλάω κυρίως για την περιοχή του στόμας που είναι πιο επώδυνη. Είναι πιο ευαίσθητο το δέρμα εκεί. Ναι, δηλαδή τώρα εντάξει, σε άλλες περιοχές δεν είναι τόσο απαραίτητο. Βέβαια υπάρχουν σκευάσματα υαλουρονικών τα οποία περιλαμβάνουν και λιδοκαΐν, δηλαδή ένα αισθητικό τοπικό, το οποίο αρχίζει και δρά σχετικά γρήγορα, οπότε οι βελόνες είναι πολύ λεπτές. Δεν σημάδια πονάει δεν το τσίπημα τόσο πολύ. Ναι. Σημάδι τώρα μόνο αν υπάρξει κάποια. Κάποιο μικροαιμάτωμα ίσως. Ναι, κάποια ναι. Εκχύμωση. Ένα, ναι. Δεν το λέμε αιμάτωμα, είναι διάχυση αίματος κάτω από το δέρμα. Ναι. Επομένως δεν είναι πολλές παρενέργειες. Εδώ κάνουμε μια ένεση και μπορεί να. Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Είναι μια απλή κρέμα επομένως, η οποία τοπικά το δέρμα το φέρνει σε μια κατάσταση που να μην έχει επαφή έτσι τόσο πολύ με την ένεση η οποία θα περάσει. Υπάρχουν από επάνω. Υπάρχουν αισθητικές κρέμες. Πρέπει γύρω στα 20 κανείς, λεπτά, τέταρτο κάθεται ένα μισάωρο ας πούμε για να έχουν αποτέλεσμα, να μειώσουν το εφέ του τσιμπήματος κατά 80%. Αφήσαμε αρκετά ανοιχτά μέτωπα όσον αφορά τις ποιότητες των υαλουρονικών και γενικά πώς συμπεριφέρεται ένας άνθρωπος όταν θα πάει και θέλει να πάρει κάποιες πληροφορίες από τον γιατρό. Εμείς όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή πάνω στο θέμα υαλουρονικά, fillers, botox. Εδώ θα κλείσουμε το πρώτο μέρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα στην εκπομπή μου. Στο δεύτερο μέρος φυσικά επειδή η ειδικότητά σας συμπληρώνει αυτό που θα μιλήσουμε με τον γιατρό, εάν μας περισσέψει χρόνος θα σας έχουμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Προς το παρόν κλείνουμε για ένα μικρό διάλειμμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατρέ που ήσασταν στην εκπομπή μου. Εγώ ευχαριστώ και ό,τι χρειαστεί μπορούμε να το συζητήσουμε λεπτομερώς. Όπως είπατε υπάρχουν υλικά για κάθε περιοχή έχει το δικό της υλικό. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ξεκουραστείτε κι εσείς για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο πάλι στην εκπομπή.